Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Αντώνη μου, τώρα είναι μια άλλη υπόθεση αυτή, με μια βρεφονιπιό κόμμο, συγκλονιστικά πράγματα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Αν γίνεται βλαμπία, συγγνώμη, δεν άκουσα, αν γίνεται επαναλάβεις την ερώτηση. Λέμε για την βρεφονιπιό κόμμο, για αυτό το θέμα που θα μας αναλύσεις, ότι είναι συγκλονιστικά όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και είχαμε και εξελίξεις δικαστικές χθες. Το αυτόφορο τριμελές πνευμολογικείο, πρέπει να σας πω ότι επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών στη 47χρονη που φέρεται ότι άσκησε απλή σωματική βία σε βάρος 3 μικρών παιδιών, αλλά και αποπειράθηκε να χτυπήσει άλλα 7 σε βροφονιπιακό παιδικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Χθες, επειδή ήμασταν και στο δικαστήριο, πρέπει να σας πω ότι η ακροματική διαδικασία ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Διήρκησε περίπου 8 ώρες με σειρά από καταθέσεις από γονείς αλλά από και συναδέλφους της 47χρονης. Για να καταλάβετε, δηλαδή, κατέθεσαν συνολικά 15 άτομα, μεταξύ αυτών και η γυναίκα η βρεφονιπιοκόμος που κατήγγειλε αρχικά τα περιστατικά στην ελληνική αστυνομία και κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι είδε με τα μάτια της 47χρονη να χτυπά σε καθημερινή βάση τα παιδιά. Κάποια μάλιστα τα κλωτσούσε κιόλας, όπως είπε, στην κατάθεσή της. Κάποιοι γονείς από την πλευρά τους δήλωσαν ότι είναι σοκαρισμένοι από όλο αυτό που συνέβη την τελευταία εβδομάδα και ότι δεν μπορούν να πιστέψουν τον εφιάλτη που ζουν. Από την πλευρά της πάντως οι κατηγορούμενοι στην απολογία της ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα, η καταγγέλουσα που ανέφερε τα περιστατικά στην αστυνομία, ότι τη φθονεί και ότι ενώ αγαπάει τα παιδιά, εκείνη την παρουσιάζουν ως ένα τέρας. Τελικά όμως το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για απλή σωματική βλάβη σε βάρος μικρών παιδιών, τετελεσμένη μάλιστα και κατ' εξακολούθηση. Και μάλιστα δεν της αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ και η έφεσή της έχει ανασταλτικό χαρακτήρα στην εκτέλεση της ποινής.